η θεατρική ομάδα των δημοσιογράφων του Ηρακλείου, που λειτουργεί κάτω από την ομπρέλα της Ένωσης Συντακτών Πελοποννήσου, Ηπείρου και Νήσων, ετοιμάζει και παρουσιάζει από το απόγευμα, από το βράδυ της Τετάρτης, 29 Ιανουαρίου, τη νέα της δουλειά, ένα έργο του Αζίζ Νεσίν, του Τούρκου συγγραφέα, «Το θεριό του Ταύρου». Πρόκειται για ένα εξαιρετικό έργο, εξαιρετικά επίκαιρο, θα μπορούσε να πει κανείς, όχι μόνο για τα δεδομένα της Ελλάδας, μια πικρή κωμωδία, έτσι λέμε τουλάχιστον στο τρέιλερ το οποίο παίζει τις τελευταίες ημέρες. Θα μπορέσουν όσοι έρθουν να μας παρακολουθήσουν και να γελάσουν και να προβληματιστούν, να περάσουν κάποιες ευχάριστες ώρες. Να ξέρετε ότι στη σκηνή οι δημοσιογράφοι του Ηρακλείου, και όχι μόνο δημοσιογράφοι, καταθέτουν την ψυχή τους και περιμένουν από όλο τον κόσμο της Κρήτης, όχι μόνο του Ηρακλείου, να δώσουν έτσι λίγο από το χρόνο τους, λίγο από την καλή τους διάθεση, ένα μικρό χειροκρότημα, αλλά κυρίως να φέρουν στο θεατρικό σταθμό Ηρακλείου, εκεί που θα ανέβει η παράσταση, τσάντες με τρόφιμα μεγάλης διάρκειας και φάρμακα. Φάρμακα που όλοι μπορεί να έχουμε στο σπίτι μας ξεχασμένα σε κάποιο σιρτάρι ή σε κάποιο ντουλάπι, τα οποία δεν χρησιμοποιούμε και τα οποία κάποιοι άλλοι άνθρωποι μας έχουν ανάγκη. Όλο το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουμε κάνει όλες τις απαιτούμενες συνεννοήσεις με φορείς εδώ στο Ηράκλειο, όπως είναι ο Δήμος Ηρακλείου, η Περιφέρεια Κρήτης, το Εργατικό Κέντρο Ηρακλείου, αλλά και άλλοι κοινωνικοί φορείς, η Αρχιεπισκοπή επίσης Κρήτης, προκειμένου τα πράγματα τα οποία θα συγκεντρωθούν όλες τις ημέρες των παραστάσεων, 7 συνολικά βράδια, να διανεμηθούν σε οικογένειες που έχουν ανάγκη, σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη, που έχουν γονατίσει σε όλη αυτή τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης. Ξέρετε, οι δημοσιογράφοι δεν είναι εκτός κοινωνίας. Δεν είναι μόνο για να καταγράφουν τα προβλήματα. Είναι ένα κομμάτι της κοινωνίας. Ξέρουν πάρα πολύ καλά και βιώνουν το πρόβλημα καθημερινά. Είμαστε εδώ, είμαστε μαζί με τον κόσμο, είμαστε ένα με τον κόσμο. Γι' αυτό και αποφασίσαμε να προχωρήσουμε σε αυτή την κίνηση. 7 βράδια δεν είναι εύκολο να ανεβαίνει κανείς στο σανίδι. Δουλεύουμε επί μήνες, έχοντας στο πλευρό μας τον Γιώργο τον Αντωνάκη, άξιο σκηνοθέτη, εξαιρετικό άνθρωπο, ικανότατο καπετάνιο, και την Ένωση Συντακτών, η οποία δεν μας άφησε ούτε μέρα για να ανεβάσουμε αυτή τη δουλειά. Και θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα την απολαύσετε. Για να βγει όμως αυτό το έργο στον αέρα και να μπορέσετε όλοι να το χαρείτε, και είμαστε σίγουροι γι' αυτό, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που μας στήριξαν. Έτσι ήταν πολύ δυνατά μπράτσα στο πλάι μας. Εκτός από την ΕΣΥΕΠΗ βεβαίως, είναι η Περιφέρεια Κρήτης, την οποία και ευχαριστούμε από καρδιάς, είναι ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου, είναι ο Δήμος Ηρακλείου, είναι το Επιμελητήριο, είναι η ΟΕΔΕΝΗ και είναι και ο κύριος Μιχάλης Βαμιεδάκης με τη Δέλτα Νέτ. Όλος αυτός ο κόσμος ήταν δίπλα μας, είναι δίπλα μας, προσέφερε τα μέγιστα για να ανεβάσουμε αυτή την παράσταση, η οποία μόνο τη σκοπό, αλήθεια σας το λέω, έχει να βοηθήσει την κοινωνία του Ηρακλείου. Και βεβαίως οφείλουμε να σας πούμε ότι είμαστε εδώ για όποιον άλλον κοινωνικό φορέα, δήμο θέλει να μας καλέσει, βεβαίως εφόσον υπάρξουν κάποιες προϋποθέσεις, μόνο για φιλανθρωπικούς σκοπούς, να μετακινήσουμε την παράσταση αυτή. Είμαστε στη διάθεση του κόσμου με όλη μας τη χαρά, έτσι από καρδιάς το λέμε, γιατί ξέρουμε ότι και ο κόσμος το θέλει και το έχει ανάγκη, και τέλος πάντων μπορούμε να μοιραστούμε αυτή την ευλογία του θεάτρου με όλους τους κριτικούς. Και να πούμε ότι η Περιφέρεια Κρήτης συνεχίζει να στηρίζει δράσεις οι οποίες προάγουν τον πολιτισμό και την τέχνη. Σε αυτά τα πλαίσια είναι χαρά μας που για τρίτη συνεχόμενη χρονιά συνεργαζόμαστε με την ομάδα των δημοσιογράφων, ανεβάζοντας μια θεατρική παράσταση. Πρόκειται για μια επαγγελματική δουλειά που αποδίδεται από δημοσιογράφους εραστές της τέχνης, ερασιτέχνες, και καλούμε τον ηρακλειώτικο λαό και όπου η παράσταση αυτή
δοθεί να επισκεφτεί και να δει την παράσταση αυτή, γιατί αξίζει. Θέλω να συγχαρώ όλη τη θεατρική ομάδα και τον πολύ καλό σκηνοθέτη, τον Γιώργο τον Αντωνάκη, που τόσα χρόνια προσπαθούν στην κατεύθυνση αυτή να αναπτύξουν και να προάγουν την τέχνη στην Κρήτη, και να συγχαρώ επίσης τη θεατρική ομάδα για την επιλογή της, αντί εισιτηρίου, να δεχθεί τρόφιμα και φάρμακα για φιλανθρωπικό σκοπό. Είναι τιμή μας, χαρά μας και θα έλεγα υποχρέωσή μας να προσπαθούμε να βοηθούμε όλες μας τις δυνάμεις, τις μικρές δυνάμεις που μπορούμε να έχουμε, την πραγματοποίηση μιας τόσο σπουδαίας και τόσο σπουδαίου σκοπό παράστασης. Να καλέσω με τη σειρά μου όλους τους Ηρακλειώτες να πάνε να δουν αυτή την παράσταση, εκπληκτική θα έλεγα, και να ανταποκριθούν στο κάλεσμα της ομάδας των δημοσιογράφων για τρόφιμα και φάρμακα, έτσι ώστε να μπορέσουμε να βοηθήσουμε όσο δυνατόν περισσότερους ανθρώπους μας. Θα είμαστε αρρωγοί και συμπαραστάτες σε όποια τέτοιου είδους βοήθεια και προσπάθεια γίνει και μας ζητηθεί η βοήθειά μας. Ένας μεγάλος θεωρητικός του θεάτρου σε ένα βιβλίο του λέει ότι, προφητικός, παλιό βιβλίο, ότι η κοινωνία μας γεννάει θλίψη. Το θέατρο είναι η βάρκα που μπορεί να μας περάσει στην απέναντι όχθη. Στην όχθη δηλαδή που υπάρχει δημιουργία και που αυτή η θλίψη που γεννάει καθημερινά η κοινωνία μας σχεδόν εξαφανίζεται. Το λέω αυτό γιατί θέλω να δηλώσω εξ αρχής ότι είμαι διπλά χαρούμενος που συμμετέχω για άλλη μια χρονιά ως καλλιτεχνικός υπεύθυνος της ομάδας των δημοσιογράφων του Ηρακλείου με την παρουσίαση του έργου του διανοούμενου και φιλέλληνα Τούρκου συγγραφέα Αζίν Εσίν. Και αυτό γιατί πέρα από την καλλιτεχνική αξία αυτής της παράστασης που θα έχετε τη δυνατότητα να παρακολουθήσετε στις 7 παραστάσεις που θα δώσουμε στο θεατρικό σταθμό από τις 29 του μήνα μεθαύριο Τετάρτη έως και τις 4 του Φλεβάρι. Εκτός λοιπόν από το καλλιτεχνικό αποτέλεσμα, νιώθω πολύ όμορφα να συμμετέχω σε μια παρέα, γιατί μια παρέα είμαστε ουσιαστικά, και μόνο έτσι μπορούμε να δούμε τη δημιουργία σαν μια καλή παρέα που ονειρεύεται, που δημιουργεί, που χρωματίζει την ελπίδα, λέω στο σημείωμά μου, γιατί πραγματικά είναι ελπιδοφόρες αυτές οι προσπάθειες που γίνονται κάτω από τέτοιες συνθήκες. Λέω λοιπόν ότι η κοινωνική προσφορά της τέχνης εδώ πραγματικά έτσι παίρνει σάρκα και οστά. Καλό λοιπόν τους Ηρακλειώτες να έρθουν σε αυτό το έργο, να το παρακολουθήσουν. Το έργο, με δύο λόγια, η διαπίστωση που βγάζει κανείς από αυτό το έργο είναι ότι τελικά η κοινωνία μας χρειάζεται τα θεριά για να πάψει να εξευτελίζεται. Είναι τόσο λοιπόν επίκαιρο όσο και η κατεύθυνση που μας δίνει ο Αζίν Εσίν μέσα από αυτό το έργο, η κατεύθυνση της μη υποταγής και της αντίστασης σε οτιδήποτε μειώνει, έτσι, και υποτιμάει και εξευτελίζει την ανθρώπινη ύπαρξη. Και αυτό το δίνει με μεγενθητικό φακό, το δίνει με έναν πολύ όμορφο τρόπο που περνάει στο θεατή και που μέσα από την ψυχαγωγία του, μέσα από τα κομικά όλα αυτά γεγονότα που υπάρχουν μέσα στο έργο, γιατί κατά βάση είναι μία κωμωδία, και το λέμε για να μην τρομάξει ο κόσμος θα διασκεδάσει σε αυτή την παράσταση, θα γελάσει πολύ, αλλά παράλληλα θα σκεφτεί και κάποια πράγματα, γιατί οι ήρωες αυτοί που θα ζωντανέψουμε εμείς πάνω στη σκηνή είναι ήρωες καθημερινοί. Τους συναντάμε καθημερινά δίπλα μας, και τον ανθρωπάκο τον Ουρί και την οικογένειά του, αλλά βεβαίως και όλους τους άλλους, τους Ζυγιάδες και τους Ντουμάν Οσμάδες, που καταπιέζουν και
εξευτελίζουν, ας πούμε, τη ζωή μας καθημερινά. Αντίσταση, λοιπόν, μη υποταγή σε ό,τι ταπεινώνει τον άνθρωπο. Αυτό είναι το μήνυμα αυτού του έργου και εάν το συνδυάσει κανείς με όλα αυτά που σας είπα, με ένα ταξίδι μιας παρέας σε τόπους που πραγματικά οι άνθρωποι δημιουργούν, ονειρεύονται και πραγματικά ελπίζουν, μαζί με τον κοινωνικό χαρακτήρα και μαζί παρέα με τον μεγάλο αυτό Τούρκο συγγραφέα, ο οποίος έχει τιμηθεί από την Ελλάδα με το βραβείο Επεκτσή, νομίζω ότι είναι ό,τι καλύτερο για να συμμετέχουμε σε μία έτσι παράσταση ερασιτεχνική μεν, αλλά που πραγματικά τα παιδιά δίνουν την ψυχή τους και όλοι έχουμε προσπαθήσει για το καλύτερο αποτέλεσμα, έτσι ώστε φεύγοντας κάποιος από την παράσταση να μην πει ότι πήγα και είδα μία ερασιτεχνική παράσταση, αλλά είδα μία παράσταση από 11 προσωπικότητες που λάμπουν επάνω στη σκηνή, που μεταφέρουν τον μήνυμα του συγγραφέα, αλλά παράλληλα και τις δικές τους επιδιώξεις, τις πνευματικές ανησυχίες, τις καλλιτεχνικές τους ανησυχίες. Εγώ ήθελα να σας πω δύο λόγια για την ομάδα, μιας και οι υπόλοιποι ανέφεραν τα πάντα. Ήδη βρισκόμαστε στον 7ο χρόνο της λειτουργίας μας και έχω τη χαρά και την τιμή να είμαι από τα πρώτα παιδιά που ξεκινήσαμε αυτή την προσπάθεια και με χαρά είδαμε μέσα από αυτά τα χρόνια και άλλους συναδέλφους να έρχονται κοντά μας και να γινόμαστε μια ωραία παρέα, η μεγαλύτερη σε αριθμό τη φετινή χρονιά, στη φετινή μας παραγωγή. Δεν είναι εύκολο αυτό. Οι συνθήκες της δουλειάς μας είναι ιδιαίτερες, πολύ ωραίες και δεν μας επιτρέπουν και πολλά. Όμως τα παιδιά που τελικά έχουμε καταφέρει να συγκεντρωθούμε, έχουμε δείξει ότι αγαπάμε αυτό, είναι κάτι έξω από εμάς, αλλά όσοι αγαπούμε τον πολιτισμό και την τέχνη, νομίζω ότι βρήκαμε έτσι ένα πρόσφορο έδαφος. Δυσκολίες η ομάδα συνάντησε αρκετές από την αρχή, αλλά με καλή διάθεση καταφέραμε να ξεπεράσουμε όλα τα εμπόδια και φτάσαμε σήμερα να σας παρουσιάζουμε την τέταρτη δουλειά μας. Η καιρή, όπως αναφέρθηκε και πριν, είναι και δύσκολη και σκοτεινή. Ο καθένας κρύβεται στο καβούκι του και εμείς θέλαμε να δείξουμε ότι πάντα υπάρχει μία ελπίδα και ένα διέξοδο στην σκληρή καθημερινότητα. Ας μην κλεινόμαστε στον εαυτό μας και ας μην τολμάμε να εκτιθέμεθα. Τίποτα δεν είναι εύκολο και τίποτα δεν γίνεται χωρίς σκληρή δουλειά. Οι δημοσιογράφοι δεν είναι μόνο ψυχροί καταγραφείς της επικαιρότητας. Έχουν και συναισθήματα, επηρεάζονται, πάσχουν πολλές φορές και αυτοί και ας μην το δείχνουν γιατί δεν πρέπει να το δείξουν. Με τον τρόπο μας θέλουμε και εμείς να προσφέρουμε και στον ίδιο μας τον εαυτό, γιατί έχουμε κερδίσει πάρα πολλά σε όλη αυτή τη διαδρομή, θα σας το βεβαιώσουν αυτό όλα τα παιδιά. Θέλουμε να βοηθήσουμε όμως και τον κόσμο που είναι άτυχος, περισσότερο άτυχος από εμάς σε αυτή τη δύσκολη περίοδο. Και στο μέτρο των δυνατοτήτων μας, με αυτήν την ευκαιρία, νομίζω ότι κάνουμε το καλύτερο δυνατό. Σας στέλνουμε συμπαραστάτες και να προσπαθήσουμε όλοι να γίνουμε μια σκηνή, αυτό που είπε και ο Σέξπιρ. Ας γίνουμε όλοι μια μεγάλη σκηνή.